Να ρωτήσω κάτι. Ρώτα, ρε παιδάκι μου, ρώτα. Εσύ που ξέρεις δηλαδή. Πρώτα, ξέρω. Πρώτα οι πατρίς και μετά όλα τα άλλα. Αλλά αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι διαθέσιμο εισόδημα, θα αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Εγώ, ρε μαλάκα, ένα εισόδημα. Αποστόλης. Έχω. Αποστόλη, εντάξει. Mm. Ένα εισόδημα έχω. Και είναι όλο διαθέσιμο. Οι υπόλοιποι έχουν άλλα. Δηλαδή έχουν ένα εισόδημα. Εσύ είναι διαθέσιμο όλο για πού, για ποιον. Ξέρω κι εγώ, για να φάω, για να πληρώσω το ενίκιο, για να πληρώσω τη ΔΕΗ, για να πληρώσω τα κινητά. Α, και το έχεις όλο διαθέσιμο, ε. Εκεί πάει όλο, ρε φίλε. Εσείς οι υπόλοιποι έχετε πολλά έχουν εισοδήματα. Εισοδήματα. Ναι, τα παίρνουμε από παντού. Α, συγγνώμη, δεν ήθελα να σου ταράξω, αλλά ναι. Σώπα, ρε. Και θα πληρώσω μόνο το διαθέσιμο. Όχι, όχι, εμείς έχουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, δώσε και εμένα, μπάρμπα. Δώσε και εμένα. Πάρε, όρσε. Δεν μου λες, δεν πνίγει και εσύ ακόμα. Όχι, δεν πνίγω. Όχι, γιατί είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γουστάρεις Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να πάρεις. Όχι, δεν γουστάρω. Όχι, δεν γουστάρω, απάντησα. Να βάλεις μια προπαγάνδα. Δεν γουστάρω, σου λέω. Παίζεις βατραχάνθρωπο. Γιατί παιδί με επιμένει, σου λέω, δεν γουστάρω. Γιατί να μην γουστάρεις. Δεν γουστάρω. Στον καπιταλισμό. Τι? Δεν περνάς καλά στον καπιταλισμό. Αξι, αφού επιμένεις, ναι, οκ. Okay. Δεν τη βρίσκεις. Άκου τώρα τι παίζει για να μαθαίνεις. Ναι. Όταν παραλαμβάνουν ένα έργο, υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές. Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου δεν μπορεί να τις ελέγξει κάποιος. Όταν λέμε έργο εννοούμε ταινία. Βάλ το εσύ και ταινία, ό,τι γουστάρεις να γυρίσει. Με game, ό,τι σ' αρέσει, με ό,τι γουστάρεις. Εσύ είσαι και λίγο παράξενο παιδί, είσαι πικάντικο. Όταν αυτό το έργο έχει τεχνικές προδιαγραφές παλιανόμα υλικότα, θα πρέπει. Εμένα είπες έτσι. Γιατί τι είσαι. Τι λες, ρε μαλάκα. Έλα ρε τώρα. Τι λες, μωρή χαμάρα. Γιατί δεν γουστάρεις. Θα μου μιλήσει εμένα. Δεν σ' αρέσουν τα πρόσωπα. Άντε βρε καραγκιόζο. Άκου τώρα να δεις, να μαθαίνεις λίγο πέντε πράγματα. Άντε ρε παπάρα που θα μιλήσει. Άκου τώρα σοβαρά να μιλήσουμε. Yeah. Όταν παραλαμβάνουν ένα έργο, παλικάρι μου, δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι άνθρωποι που να γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Ξέρεις τι λένε όλοι. Έλα μωρέ, δημόσιοι είναι, πού να ξέρουν αυτοί τι θα παραλάβουν, και βάζουν ή χαμηλές τιμές ή δεν υπάρχει βαθμολόγηση του έργου. Γι' αυτό όλη η Ελλάδα είναι ένα κολοχανείο. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Και όταν πάει να ελέγξει ο δημόσιος υπάλληλος, που όλοι τον βρίζουν γιατί είναι ο σάκος του box, αντί να βρίζουν αυτούς που ψηφίζουν. Κατάλαβα, δημόσιο υπάλληλο. Ναι. Όχι, δεν είμαι δημόσιο υπάλληλο. Ελεύθερο επαγγελματία είμαι, αγόρι μου. Α. Ωραία, αλλά δεν τα βάζω με τον εργαζόμενο. Γιατί και εγώ, άμα δεν είχα δουλειά, δικιά μου προσωπική. Τι, σύντροφο είσαι, δεν καταλαβαίνω, τι γίνεται. Τι είμαι, σύντροφο είσαι. Λίγο. Α, τώρα μιλάμε. Ναι. Σε είχα περάσει απλά για random μαλάκα. Τελικά είσαι σύντροφο. Όχι, σύντροφο είμαι και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν σε πήρε ο άλλο ο παπάρα ο Πασοκοσυριζέο και σου είπε για τη συνεργασία που έγινε το 89, πε του λίγο στα Ρώσικα. Τώρα πάει, έκλεισε, τι να το πω. Δεν πειράζει, ακούει. Αυτός, αυτοί είναι πράκτορες, ακούνε, έχουνε βίτσια, γουστά μας ακούνε, μας ερωτεύονται αλλά δεν μας παντρεύονται. Πες του ότι το 89 κανένας κομμουνιστής δεν έπιασε στα σίδη. Ας ψάξουνε να δούνε ποιοι γίναν υπουργοί από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ, τότε συνασπισμό της αριστεράς, και τότε να μας γυρίσουν να μας πούνε αυτή η καραμέλα να τελειώνει. Την Παρασκευή πάω Λυκαβητό να κατουρίσω. Και όπως περνάω μπροστά από το σπίτι του Μητσοτάκη, έχει λάσπες. Φαντάσου, ψιλοπλημμύρισε και ο δρόμος μπροστά στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Όχι. Και είχε στείλει ο Μπακογιάννης ένα αυτοκινητάκι εκεί του Δήμου Αθηναίου να φυλάει. Τώρα δεν ξέρω εκεί τι φύλαγε, πώς θα πιάσει βροχή. Τέλος πάντων, Αποστόλη, μιλάω σοβαρά τώρα. Επειδή υπάρχει θέμα με την αντικατάσταση των αυτοκινήτων και δεν δίνουν άλλη παράταση, γιατί υπάρχει θέμα. Δίνουν 8 δισεκατομμύρια στο Λάτσι να φτιάξει το ελληνικό και δεν μας δίνουν 20.000 εμάς να αλλάξουμε τα αμάξια. Τι είναι 20.000 θέσεις, να πάρτα μαλάκα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης και η οικογένειά του χρωστάει 1,5 εκατομμύριο και εμένα που είμαι επιχειρηματίας το 1987 δεν μου δίνουν 20.000 να πάρω αυτοκίνητο. Να πουλήσει η Κολογερμανία αυτοκίνητα. Πότε έγινες επιχειρηματίας, μωρή κακομοίρα, τέλος πάντων. Μωρή Μέρκελ, θα οικονομήσεις από τον Έλληνα. Θα οικονομήσεις, μωρή, δώσε λεφτά να αλλάξουμε τα ταξί. Ας το διάλο. Αποστόλη, Ελένη Λουκά είμαι. Άι, μωρή, παράτα μας όλη την ώρα. Άι, σιχτήρι. Άντε ρε μακά, μία ώρα με τα κόλλα τηλέφωνα. Λίγο τη γλώσσα σου, παρακαλώ. Δυο μέρες, δε φίλε. Δυο μέρες μόνο, δεν είναι και πολλές, ορίστε. Δυο μέρες μόνο. Τι Ρώμη παίρνω, τον Πάπα παίρνω, που παίρνω, ρε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, λίγο έλεος, κάτι, ρε φίλε. Δεν μου λες τώρα δύο χρόνια. Είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Δύο χρόνια είχα να σε δω. Και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κερνούσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο. Κερνούσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο.
και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή. Και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή. Εσύ τόσα χρόνια έχεις κάνει μια περσόνα. Έχεις φτιάξει τηλεόραση. Έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα να φέρει αυτό το πράγμα και δεν έχεις ακόμα κάνει δικαιώματα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Δηλαδή ο κάθε μαλάκας που ξυπνάει κάθε πρωί και σκέφτεται, εγώ θα γίνω τολιά σήμερα. Θα γίνεται έτσι χωρίς να πληρώνει το τέτοιο. Όχι, παιδί μου, θα έχουμε συνέχεια εκεί, θα τον κυνηγήσω. Δεν μου λες τώρα γιατί δεν ήρθες να κάνεις παράσταση στην Κρήτη, ρε μαλάκα. Δεν με καλέσατε. Πρέπει να σε καλέσουμε, δηλαδή. Τι θα έρθει έτσι απρόσκλητο, τι είμαι, κανένα γαϊδούρι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε φίλε, περιμένω να σου δώσω 150 του Sugar Daddy μου. Ω, μάνιτσα. Πως σένα περιμένω να τα ξεκινήσω. Για σένα ναι μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους, έρχομαι. Για σένα ναι μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους, αντίθετα στους νόμους και κάθε ιερό. Δηλαδή να σε παρακαλάω τώρα. Παρακάλα ρε κουφάλα. Να σε παρακαλάω για να σου δώσω και λεφτά. Ναι. Δεν γίνεται αυτό που λες. Γίνεται. Γίνεται. Κοίταξε να δεις να κάνεις δικαιώματα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Γιατί κάποιοι άλλοι το κάνουν και σε κλόουν. Κάποιοι καραφλοί που βγαίνουν πριν από εσάς. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Πού είναι και ρουφιάνοι. Κάπου πάει το μυαλό μου. Όπα. Λοιπόν, όπως ξέρεις, έχω κάνει κάνω γκάλο. Έκανα γκάλο, ποιος ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Κανείς. Δεν μου πω ότι ψήφισε Μητσοτάκη. Τώρα κάνω γκάλο. Πόσοι κάναν το εμβόλιο. Έχεις βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, βλέπω, έτσι. Φωτιά. Ναι. Λοιπόν, και ανακαλύπτω ότι είναι οι ίδιοι οι Χριστιανοταλιμπάν, οι περισσότεροι, οι οποίοι ήταν αυτοί με τις εικόνες, αυτοί εναντίον των μεταναστών, με την Χρυσή Αυγή κτλ. Αποκλείεται. Τώρα, δεν έχει σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι ίδιοι. Και έχουν γίνει και πιο πολύ. Έχουν γίνει και πιο πολύ τώρα πλέον από στο λάρα μου. Ναι, γιατί η μαλακία εξαπλώνεται. Είναι μεταδοτική μάλλον. Ναι. Είναι μεταδοτική. Είναι σαν τους κάκτους. Όπου φυτέψει θα φυτρώσει. Ο κάκτος έχει υγρασία. Μαζεύει υγρασία ο κάκτος. Και θα πολλαπλασιαστεί. Πετάει σαν τρελό. Έτσι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι άλλο από στο λάρα μου. Ότι τώρα όταν υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή, εκεί φαίνονται όλοι. Τι πραγματικά είναι. Είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι κοινοί άνθρωποι. Εκεί φανερώνουν την πραγματική τους, το πραγματικό τους πρόσωπο, καταλαβαίνεις. Και καταλαβαίνω ότι όλοι είναι Χριστιανο Ταλιμπάν. Μάλιστα. Πιστεύουν στον Θεό. Καταλαβαίνω. Γεια σου. Τα είπες όλα, τα είπες όλα. Έλα, γεια. Τα είπε όλα, τι να πω, θα τον τραπ. Ναι, γεια. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Oh. Ναι, θέλω να πω κάτι στον ελληνικό λαό. Για να ταράξω στα αρχίδια του τους φασιστών ναζιστές, δηλαδή τα εγγόνια του Χίτλερ. Ναι. Λοιπόν, ακούστε το καλά, Έλληνες. Έλληνες, μιλάει ο κύριος, μισό λεπτάκι. Ναι. Έλληνες. Ναι. Τον φασισμό βαθιά καταλαβέτων. Καλά που το ξέρα. Δεν θα πεθάνει μόνος. Δεν θα πεθάνει μόνος. Θα λέω το κιού. Τσάκισε τον. Τσάκισε τον. Α, έλα ρε μάνα μου. Μπράβο. Αυτός θα είναι ο στόχος του ελληνικού λαού και του δημοκρατικού. Λοιπόν, γεια χαρά και καλή δύναμη. Γεια. Θάνατος στο φασισμό εδώ και τώρα.